Συνέντευξη τύπου πραγματοποίησαν στην Κεραμωτή, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέστου, για την παρουσίαση της προκηρυχθήσας μελέτης για το νέο λιμάνι της Κεραμωτής. Ένα έργο που αφορά την ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, με μια μελέτη που περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αναγκών, το σχεδιασμό των απαραίτητων υποδομών και την περιβαλλοντική επίπτωση των έργων, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα του νέου λιμανιού. Η μελέτη έχει σαν στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας του λιμανιού, τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους χρήστες και τους επισκέπτες, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της αύξησης του εμπορίου και του τουρισμού, αλλά και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή και για την Κεραμωτή και για το Δήμο Νέστου και για τη Θάσο και για όλη την περιφέρεια δρομολογείται σήμερα μετά από τις οδηγίες και τις επιλογές της περιφέρειας και της διοίκησης της υπό τον Περιφερειάρχη τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να του δώσω το λόγο να ξεκινήσει τη συνέντευξη τύπου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση ως διοίκηση περιφέρειας να ανακοινώσουμε ότι ήδη πριν λίγες ώρες δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα η μελέτη δημιουργίας του νέου βόρειου κρυπηδώματος οχημάτων στις λιμενικές εγκαταστάσεις Κεραμωτής και σύνδεση με το περιφερειακό δίκτυο. Μία από ό,τι που θέλω να ευχαριστήσω τόσο αν θέλετε τις τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας και τον διευθυντή της τον κύριο Γιώργο Κυπρέο, αλλά και όλους τους συνεργάτες, αντιπεριφερειάρχες, τον Δήμαρχο Νέστου, γιατί εδώ στην Κεραμωτή. Στο Δήμο Νέστου, το κομμάτι της Κεραμωτής, το οποίο είναι και το σημείο που ενώνει με την Θάσο, θα πρέπει πραγματικά μετά από πολλά χρόνια και μετά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών που έχει και η Θάσο αλλά και όλο το πολιτικό κομμάτι που είναι της Κεραμωτής, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κομμάτι του τουρισμού και πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε, αν θέλετε, με ασφάλεια όλους τους τουρίστες που έρχονται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Ξεπεράν φέτος, πιθανόν εκτιμώ να ξεπεράσουν και το 1 εκατομμύριο τουρίστες στη Θάσο. Η Κεραμωτή είχε φανεί από το 2010, όταν έγινε η πρώτη συνένωση των Δήμων, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δείχνει την δική του πλέον σήμερα ταυτότητα και θα έλεγα και με ιδιαίτερη περηφάνεια έγινε ένας τουριστικός προορισμός. Πάνω από 10.000 κρεβάτια σήμερα στην Κεραμωτή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κόσμο και παράλληλα βρίσκεται στο ενδιαφέρον μεγάλων και πολύ μεγάλων επενδυτών, ώστε εδώ να μην δημιουργηθούν στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, υποδομές οι οποίες θα τιμούν και την περιφέρεια και το τουριστικό προϊόν που δίνει η χώρα ως χώρα συνολικά και ως περιφέρεια, αλλά και τη δική μας μικρή περιοχή που άρχισε πλέον από μικρή κοκκίδα να βρίσκεται στο χάρτη με ονοματεπώνυμο. Το περιεχόμενο λοιπόν όλου αυτού του εγχειρήματος είναι ένα έργο που έρχεται από το μέλλον. Είναι ένα έργο το οποίο θα λύσει μια και έξω ζητήματα σημαντικά, τα οποία σήμερα μπορεί να μην φαίνονται άμεσα, αλλά σίγουρα δημιουργούν όχληση, παράλληλα ταράζουν ή, εν πάση περιπτώσει, διαταράσσουν την όποια καλή σχέση πρέπει να υπάρχει στον επισκέπτη, στον τουρίστα, με το περιβάλλον εδώ και όλο αυτό που αναζητεί κάποιος στις διακοπές του. Δημιουργούν τεράστιο ζήτημα ασφάλειας και παράλληλα είναι σίγουρο ότι έχουν ημερομηνία λήξεως. Πριν λοιπόν φτάσουμε σε μια οριστική κατάσταση της φήμησης, ερχόμαστε να συνεργαστούμε άμεσα ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός. Ο δεύτερος βαθμός δια του Περιφερειάρχη να ανταποκριθεί αντιλαμβανόμενος το μέγεθος αυτού του συγκεκριμένου έργου, διότι κάτι που δεν ξεκινάει δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Σήμερα λοιπόν κάναμε μία μικρή αρχή σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η Περιφέρεια δημοπρατεί ένα πολύ σημαντικό έργο που είναι η μελέτη βάσει της οποίας θα έχουμε στο τέλος έναν προϋπολογισμό και έναν στόχο να προχωρήσουμε στην κατασκευή του νέου προβλήτα. Προσυπογράφοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος, να πω το γνωστό ρητό, το ότι και ο πιο μακρύς δρόμος και ο πιο δύσκολος δρόμος που οδηγεί σε ένα έργο αρχίζει από ένα αποφασιστικό βήμα. Αυτό το ένα αποφασιστικό βήμα γίνεται σήμερα, έγινε σήμερα, εφόσον αναρτήθηκε η μελέτη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, ο οποίος προτεραιοποίησε αυτή την υπόθεση. Γιατί σαν υπόθεση έμεινε πάρα πολύ
χρόνο σε αναμονή και αν η επιλογή του Χριστόδουλου το Ψίδι δεν ήταν αυτή να στηρίξει το αίτημά μας σαν περιφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να παραμένει στο χρονοτούλαπο να καθυστερεί. Από την εμβληματική αμόγλωσσα της Καραμότης, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της περιφέρειάς μας, να σας καλωσορίσω και εγώ, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, συνάδελφε θεματική, αξιότιμα κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Σάβα. Σήμερα ξεκινά ένα τεράστιο έργο, μια μεγάλη αρχή για ένα πολύ μεγάλο έργο. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν υποδομές. Όντως, το λιμάνι της Καραμωτής έχει πρόβλημα, δημιουργείται μια όχληση στους τουρίστες, είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες και όπως καταλαβαίνετε, ένα νέος λιμενικός χώρος θα απαλλάξει και την Καραμωτή και θα βελτιώσει για μια ακόμα φορά και την περιοχή μας και τη Θάσο που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Κάθε έργο που γίνεται στην περιφέρεια, ανεξάρτητα από το τομέα στον οποίο είναι στοχευμένο, συμβάλλει με τον τρόπο του στην ανάπτυξη και ειδικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας. Η διοίκηση με τον Χριστόδουλο το Ψίδι έχει στοχεύσει από την αρχή της θητείας στην τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο στην τουριστική προβολή. Άλλωστε, ξεκινήσαμε από την αρχή να κάνουμε διαβουλεύσεις για αυτά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Πόσο μάλλον λοιπόν αυτό το έργο εδώ, το οποίο θα βοηθήσει με την υλοποίησή του να σταματήσουν γεγονότα όπως αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν και το ανέφεραν και οι προηγούμενοι, να μην χρονοτριβώ εγώ, και με τους τουρίστες να δυσαρεστούνται με την πρώτη επαφή τους με τον τόπο προορισμού. Μετά το Τελωνείο, τούτο εδώ το λιμάνι είναι η πρώτη τους εικόνα από τον τόπο τον οποίο διαλέγουν για να παραθυρίσουν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει.